Έχουμε φέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα αμέσως μετά το διάλειμμα. Αμέσως μετά το διάλειμμα, και θέλω να μπει Κώστα να έχουμε μηνύματα και να τα διαβάσουμε τώρα. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα δείξουμε τις παντόφλες. Τις παντόφλες αυτές, τα σανδάλια, τα πολύ ωραία, που είναι και πέδιλα σε κάποιες περιπτώσεις, βλέπω, Χρήστο. Ναι. Και είναι όλα χειροποίητα. Για πες μας δύο λόγια, Χρήστο, εισαγωγικά για να πάμε σε διάλειμμα. Εισαγωγικά, γιατί θα τα δούμε στη συνέχεια. Είναι όλα κατασκευή, υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Υπάρχουν απλά, υπάρχουν στολισμένα. Υπάρχουν δείξε μας κάποια κομμάτια, δείξε μας κάποια κομμάτια. Πάμε να βοήθησε λίγο. Υπάρχουν αυτά εδώ τα απλά. Ναι. Πού το δείχνω. Ωραία. Υπάρχουν τα απλά τα σανδάλια, υπάρχουν τα στολισμένα που κρατάει η Παυλίνα. Υπάρχουν σε πολλούς χρωματισμούς, υπάρχουν με πέτρες Σβαρόφσκι, με καρτελάκι γνησιότητας, γνήσιο Σβαρόφσκι. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη σανδαλιών, και απλά, και λιτά, και όμορφα, και καλέσθητα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αφού διαβάσουμε πρώτα 2-3 μηνύματά σας. Έτσι, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα. Κυρία Ιωαννίδου Ελένη, βρήκε σωστά την κυρία Ματθίλδη Μαγκύρα που το διαζύγιο της μονοπολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κοπέλα με τον μπλε μπλουζάκι είναι παντρεμένη. Ποια έχει τον μπλε μπλουζάκι, ρε παιδιά? Όχι, αν είπατε, κάνεις καλός γαμπρός τίποτα. Τη δίνουμε ως όσο. Έτσι, ως όσο. Και πρίκα δίνουμε. Και είναι και εδώ. Και πρίκα δίνουμε. Και πρίκα στο ξυλόκαστρο. Λοιπόν, κληρώνουμε ένα ζευγάρι το σχέδιο αυτό. Το οποίο θα βρούμε, θα το φτιάξει ο Χρήστος. Στο νούμερό σας, Χρήστο, στην επιχείρησή σου, που είναι πού? Η επιχείρηση της χονδρικής είναι στο Ζεφύρι. Ναι. Και όσοι από εσάς δεν ασχολείστε με τη χονδρική και θέλετε απλά να τα αγοράσετε αυτά. Να αγοράσω τελικά. Είναι στην Καπνικαρέας 10 στην Πλάκα. Ωραία, στην Πλάκα. So what λέγεται το μαγαζί. Πώς? So what λέγεται ωραίο, το μαγαζί. Ωραίο, ωραίο. Ωραία βόλτα στην Πλάκα. Ωραία βόλτα στην Πλάκα. Λοιπόν, ένα ζευγάρι για μια τυχερή κυρία που θα στείλει πρώτη το μήνυμά της τώρα. Και που θα της το φτιάξει ο Χρήστος γιατί είναι χειροποίητα όλα. Στο δικό της νούμερο, κάπα κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 54301. Να μας γράψουν δίπλα και το νούμερο που φοράνε. Το... θα μιλήσουμε και τηλεφωνικά, ρε παιδί, με τον τυχερό ή την τυχερή. Απλά να αφήσει το νούμερό του. Μπορεί κάποιος να θέλει να τα κάνει δώρο στη γυναίκα του. Μπορεί να στείλει και άντρας μήνυμα. Έτσι, όποιος προλάβει, παιδιά. Ναι, βέβαια. Έτσι, όποιος προλάβει. Κάπα κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54301. Εγώ λέω, Χρήστο, επειδή είσαι λάρτης και το ξέρω, να δώσουμε δύο ζευγαρία. Να δώσουμε δύο ζευγαρία. Α, τι, έτσι, τσάπα να τη βγάλει το μήνυμα. Ήρθε μέχρι εδώ στρογγυλοκάθησε. Να δώσουμε και ένα τέτοιο που μ' άρεσε. Και ένα ωραίο παιδιλάκι. Απλό, λιτό. Δείξε μας το παιδιλάκι, Παύλη, να αποκληρώνουμε. Αυτό, σε αυτό το χρωματισμό. Παιδιά, ήρθε εδώ και τον εγκλωβίσαμε. Το φυλακίσαμε και τα παίρνουμε όλα, του τα δίνουμε δώρα στον κόσμο. Επειδή υπάρχει κρίση και τόση ώρα λέμε, μη στηρίζετε το παρεμπόριο, στηρίξτε την ελληνική επιχείρηση. Η ελληνική επιχείρηση, αν θέλει να τη στηρίξουμε από την άλλη, να δίνει και δώρα στον κόσμο. Σωστά. Να δίνει και προσφορά. Ένα κίνητρο, πάρα. Ένα κίνητρο. Λοιπόν. Είναι απλό και ταιριάζει με όλα. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ μπορείτε να το φορέσετε. Και πολύ ωραίο έντονο χρώμα το κόκκινο. Κάπα κενό, κάπα κενό το μήνυμά σας. Κάπα κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54301. Τώρα οι δύο πρώτοι που θα στείλετε μηνύματα κερδίζετε. Η μεν πρώτη κυρία, αυτό που δείχνει η Παυλίνα. Έτσι. Και εσύ έχεις το ωραιότερο που είναι με τα φρούτα. Ωραία, άσε με εμένα, σε σένα μας τώρα, άσε με εμένα. Εγώ ξέρω τι έχω. Αυτό το κοκκινάκι το ωραίο. Όλο δέρμα, έτσι. Όλο δέρμα είναι. Βεβαίως. Έτσι. Και αυτό εδώ με τα φρουτάκια, επίσης, δεύτερη κλήρωση. Κάπα κενό μήνυμα και αποστολή στο 54301. Στο νούμερό σας. Επίσης, από ελληνική επιχείρηση. Έλα, Χριστό. Έχει και Σβαρόφσκι πάνω. Α, ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτά εδώ είναι Σβαρόφσκι. Ναι. Τι είπες τώρα. Συνοδεύεται με καρδελάκι που είναι η εγγύηση. Ναι, ναι. Προσέξτε μόνο μας σας ξεκολλήσουν και το πόδι μαζί, κλέφτες. Προσέξτε αυτά τα Σβαρόφσκι. Μην τα πολυδείχνετε. Έτσι. Γιατί άμα ο άλλος καταλάβει ότι στο πόδι σας έχετε Σβαρόφσκι, θα έρθει να σας ξεκολλήσει μαζί με το πέδιλο, μαζί με τη σαγιονάρα, το σανδάλι, πώς το λένε, και το πόδι μαζί. Φέρε και το πόδι, βρε, δεν το δίνω, θα το πάρω, δεν το δίνω, θα το πάρω, θα σας ξεκολλήσει και τον αστράγαλο. Είναι τέτοιοι οι κλέφτες και οι λοποδίτες πια που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουμε νικητές, Κώστα. Έχουμε λοιπόν δύο νικητές. Πάμε λίγο στον Κώστα. Έχουμε την κυρία Σκηνά Σοφία, ναι, η οποία έστειλε πρώτη μήνυμα. Τι κερδίζει η κυρία Σκηνά Σοφία, δείξε Παυλίνα. Κερδίζει αυτό το υπέροχο σανδάλι, που είναι πολύ καλοκαιρινό. Mm-hmm. Με Σβαρόφσκι επάνω. Ωραία. Και καλοκαιρινά φρούτα. Μπράβο. Και με Σβαρόφσκι, mm-hmm. Ωραία. Μπράβο. Είναι όλο δέρμα, να πούμε επίσης. Η εγγύηση υπάρχει το Σβαρόφσκι επάνω. Ωραία, ωραία. Και το δεύτερο ποιος το κερδίζει το πέδιλο. Σημειώστε τα παιδιά, σημειώστε τα και να σημειώνετε και στο κοντρόλ. Το δεύτερο ποιος το κερδίζει, η κυρία Ιωαννίδου Ελένη, βλέπω. Έχει και ένα... Α, έχει ένα μήνυμα που είναι ανώνυμο, σωστά. Χωρίς όνομα.
Ναι. Αν δεν μας στείλει. Το 303 έχει στείλει. Δεύτερο μήνυμα έγκαιρα. Το 303 να μας στείλει έγκαιρα το 303. Εσείς που τελειώνετε σε 303 και έχετε στείλει μόνο κάπα, στείλτε μας έγκαιρα το τηλέφωνό σας, το σταθερό και ένα ονοματεπώνυμο. Για να θεωρηθείτε έγκυροι μέσα στην κλήρωση. Το 303 παρακαλώ πάρα πολύ που κερδίζει τι. Αν στείλει το μήνυμα. Το άλλο, Παυλίνα, το άλλο. Απλό, το οποίο χωριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι πιο απλό όλο δέρμα και αυτό. Σε έντονο χρωματισμό για το καλοκαίρι. Τα συνδυάζει με πολλά ρούχα. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Μαλακό αναπαυτό. Ωραία. Και οπωσδήποτε η σημαία που φέτος μας έχουν τρελάνει δεν είναι ελληνικό προϊόν, αλλά τη βλέπεις παντού, σε όλες τις βιτρίνες. Τι είναι αυτά, βάλε καμιά ελληνική σημαία πάνω. Τι είναι αυτά, λοιπόν. Και σανδάλι γι' αυτό. Έχεις και σανδάλι. Ελληνικό. Έχουμε και σανδάλι γι' αυτά από τον Χρήστο. Ελληνικά προϊόντα και λίγο ξένα μας. Ματάκι. Το κολλητό, δεν ξέρεις. Θες να είσαι στο φόρμα πολύ σεξι. Βλέπω και τα τατουάζα τώρα. Α, τα Sex and the City. Αυτά είναι από τη σειρά, τα τσερτάκια. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο τα κορίτσια. Μπράβο τα κορίτσια. Ξενύχτανε ένα μυστικό. Έτσι κάνω και εγώ. Δεν άφησα να το πει μόνος. Μπράβο, Κωστάκη. Να είσαι καλά. Απίθανο. Μας φτιάχνει τα μεσημέρια μας. Τρομερή καταπληκτική εκπομπή, λέει. Ναι. Για τα πρωινά μας, λέει ο Δημήτρης από την Καλλιθέα. Σε ευχαριστούμε, και... Δημήτρη, πάρα πολύ. Καλημέρα στην υπέροχη με αγάπη Κατερίνα Ελένη. Είναι όπως λέμε Δημήτρης Μάρκος. Κατερίνα Ελένη. Έτσι, Ελένη Κατερίνα. Μάρκος Δημήτρης. Κατερίνα Ελένη. Δημήτρης Μάρκος. Η Άννα Ιγόγιου. Η Ελένη Βεριάννη. Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή, λέει, με το όμορφο παλικάρι με το λευκό πουκάμισο. Να το. Ακούστε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν θέλετε να έρθετε σε επαφή, όχι κάποια σεξουαλική επαφή, φαντάζομαι, κάποια επαφή επικοινωνία εννοείται. Υπάρχει και η επαφή της επικοινωνίας. Με το παλικάρι, με το ωραίο μετάσπρα πουκάμισα και τα ωραία τατουάζ στον πύχη, μπορείτε να πάτε στην Καπνικαρέας 10, να βρείτε, στην Πλάκα, να βρείτε τα σανδάλια του. Έτσι. Και άμα βρείτε τα σανδάλια του. Ψάξτε εκεί. Μπορεί να βρείτε και τίποτα άλλο. Ψάξτε. Τι να πούμε. Και ποιος κέρδισε? Η κυρία Κοκκίνη Ελένη κέρδισε το συνολάκι που φοράει η Δέσποινα τώρα. Η κυρία Κοκκίνη Ελένη. Το τηλέφωνο θα μας στείλει. Κυρία Κοκκίνη Ελένη, αν δεν μας στείλετε το τηλέφωνο όμως άμεσα, θα περιμένετε καιρό μέχρι να πάρουμε τα πλήρη στοιχεία σας. Η κυρία Κοκκίνη Ελένη να στείλει τώρα το συνολάκι. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία. Το Βαγγέλη που βοήθησε να αλλάξει η Δέσποινα. Ναι, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί αν δεν ήταν ο Βαγγέλης να πάει να τη βοηθήσει να βάλει τη φούστα την κοπέλα, να βγάλει το ένα ρούχο, να βάλει το άλλο. Πολύ τιμή βοήθειά σου. Υπερπαραγωγή το κάνει σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο με τα πολύ ωραία του σανδάλια και πέδιλα. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να δώσω χαιρετίσματα στο ΣΚΑ. Είναι μια ομάδα που έχουμε εμείς κάποιοι φίλοι. Ωραία, πολύ. Είναι σύλλογος καταπιεσμένων αντρών. Όχι. Και είσαι καταπιεσμένος. Είσαι από τη σχέση. Από τη σχέση δεν χρειάζεται να είσαι παντρεμένος. Αν αγόρι μου είσαι από τη σχέση καταπιεσμένος, φαντάζομαι να παντρευτείς εσύ δηλαδή. Άμα παντρευτείς. Λοιπόν. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, να είστε καλά, παιδιά. Και κυρίες και κύριοι, θα το πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 11 ακριβώς. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό καύσωνα. Μια παρέα τρελή, με αγάπη πολύ και το Μάρκο συντονί.